κρυμμένες ανάμεσα στα βουνά των Βαλκανίων, δύο μαγευτικές λίμνες αποτελούν έναν πολύτιμο θησαυρό της Ελλάδας. Φυσικό καλός, ιστορία και παραδόσεις. Ένας υγροβιότοπος που κόβει την ανάσα στο εντυπωσιακό Τριεθνές. Καλώς ήλθατε στις Πρέσπες, έναν θεϊκό προορισμό στο νομό Φλόρινας, στη Βόρεια Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι καθώς σε λίγο θα περπατήσουμε μαζί σε έναν υπέροχο τόπο, ανακαλύπτοντας τα πιο σημαντικά αξιοθέατα, πληροφορίες και γειτονικούς προορισμούς όπως η Καστοριά, τον Εστόριο, η Φλόρινα, το Πισοδέρι και τον Ιμφαίο. Είμαι ο Αναστάσιος Γκρέκος και παρακολουθείς το κανάλι Tourismos Travel Guru. Σου αρέσει το βίντεο, πάτα like και κάνε εγγραφή για περισσότερους προορισμούς και συναρπαστικά τοπία. Στο τέλος θα βρεις αναλυτικούς χάρτες της περιοχής. Οι Πρέσπες αποτελούν μια διάσημη ορεινή λιμναία περιοχή και υγροβιότοπο διεθνούς ενδιαφέροντος στα βορειοδυτικά σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Βρίσκονται σε υψόμετρο 850 περίπου μέτρων και έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικός δρυμός και συγκαταλέγονται στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000 και στη συνθήκη Ράμσαρ. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι Πρέσπες επικοινωνούν υπόγεια με τη λίμνη Αχρίδα στη Βόρεια Μακεδονία. Το χαρακτηριστικό νησάκι του Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών απέχει 243 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, 53 χιλιόμετρα από τη Φλόρινα και 60 χιλιόμετρα από τη Καστοριά. Στην αρχαιότητα, οι δύο λίμνες έφεραν τα ονόματα Μικρά και Μεγάλη Βρυγιής. Η περιοχή δέχθηκε νωρίς βουλγαρικές και σλαβικές παρουσίες και επιδρομές. Στα τέλη του 9ου αιώνα, η Πρέσπα κατελήφθη από τους Βουλγάρους του Τσάρου Σιμεών, για τους οποίους ο Άγιος Αχίλλειος έχει ακόμα και σήμερα ιδιαίτερη μνημειακή σημασία. Σήμερα ο Δήμος Πρεσπών αποτελείται από 13 χωριά, όπως ο Άγιος Γερμανός και ο Λευκώνας που αξίζει να ανακαλύψετε. Σπάνια αποδημητικά πουλιά, ορεινοί όγκοι που φτάνουν τα 2.000 μέτρα, τοπία αυθεντικά που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Αχνά αγροτικά προϊόντα, πεντανόστιμο ψάρι και φρέσκα κρέατα, ένα σούπερ συνδυασμός ανανέωσης, ευεξίας και φυσιολατρίας. Περπατήστε στην πλωτή γέφυρα προς το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Θαυμάστε τα ερείπια της εκκλησίας και τιμήστε τα καφέ και τις ταβέρνες του χωριού. Φωτογραφίστε τα μυστικά της λίμνης. Κάντε ορειβασία στις χιονισμένες κορυφές των βουνών, πεζοπορία στα δάση οξιάς. Ανακαλύψτε τους καλαμιώνες, τα 260 είδη πουλιών, τα 23 είδη ψαριών και τα 1300 είδη φυτών, τα βοσκοτόπια και το ιδιαίτερο καθεστώς στρατιωτικοποίησης και αποκλεισμού της περιοχής για 3 δεκαετίες μετά τον ελληνικό εμφύλιο. Πισοδέρι και εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας θα μπορούσαν να αποτελέσουν ιδανικό ορμητήριο. Η πολύχρωμη και συνάμα αρχοντική πόλη της Φλόρινας θα σας μαγέψει. Η Καστοριά και η λίμνη της αποτελούν ένα από τα πιο όμορφα φυσικά σκηνικά της ελληνικής επικράτειας. Μία από τις πλέον απομακρυσμένες από τις ελληνικές ακτές περιοχή. Το Εστόριο είναι ένας προορισμός για αυθεντική φυσιολατρεία.
ενώ το Νυμφαίο είναι ένα από τα πιο όμορφα παραδοσιακά χωριά της Ελλάδας και θα σας συνεπάρει. Όσα ήταν τα μάτια σου σε αυτό το βίντεο και όσα μοναδικά θα ζήσεις όταν κάνεις την εκδρομή αυτή, θα καταφέρουν να σε μαγέψουν. Στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει τόση ομορφιά και ενέργεια που οι μπαταρίες σου θα γεμίσουν στο φουλ και εσύ θα ανασάνεις ελεύθερος, δίχως άγχος, στεναχώρια και σκέψεις. Ο επίγειος παράδεισος έχει όνομα και βρίσκεται στην Ελλάδα. Σου άρεσε το βίντεο, γράψε ένα σχόλιο. Μοιράσου το με τους φίλους σου. Ευχαριστούμε πολύ και κάνε εγγραφή για περισσότερες εκδρομές, μοναδικά τοπία και εξωτικές εικόνες.